Μανάτζι Αλαμαρούσκα. Αξίζουν τον κόπο όλα αυτά. Σε τι μου χρησιμεύει η κληρονομιά, το ταξίδι, αν δεν έχω μαζί μου την Μπερνάρντα. Λαδόνα τη μία βήτα. Είναι το πεπρωμένο. Signora Bernarda. Θα έρθω μαζί σου. Θεία, είσαι σίγουρη για αυτό που πας να κάνεις? Απολύτως, Μπρούνο. Απολύτως. Το σκέφτομαι εδώ και μέρες. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Το σκέφτομαι μέρα και νύχτα. Τα υπέρ και τα κατά. Αυτό θα κάνω. Ναι, αλλά ο Τσιτσίλο είναι ο άντρας της ζωής μου. Και δεν μπορώ να τον αφήσω να φύγει. Ναι, καλά, εντάξει. Αλλά τι θα γίνει με τον Ρεϊνάλντο τώρα? Κοίτα, δεν μπόρεσα να πάρω τον Ρεϊνάλντο. Ειλικρινά, δεν είχα το κουράγιο να το κάνω. Θα το καταλάβει από την απουσία μου. Όμως εγώ μέχρι εδώ μπορώ. Δεν αντέχω άλλο. Εντάξει. Θα είσαι καλά, θεία. Θα είσαι μια χαρά. Δεν θέλω να συγκινηθώ. Κοίτα, αυτά είναι τα κλειδιά του διαμερίσματος. Mm-hmm. Αυτά είναι τα κλειδιά του αμαξιού. Ναι. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όποτε θέλεις. Τέλεια. Το διαμέρισμα, όχι το αμάξι. Το διαμέρισμα, αν θέλεις, όποτε θέλεις, μπορείς να πας να μείνεις με την Άντια εκεί. Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι, όχι. Θα μείνω εδώ. Αυτά τα παιδιά θα μείνουν εδώ. Δεν θα φύγω. Εγώ θα σε παρακαλέσω να πηγαίνεις έστω μια φορά την εβδομάδα, να βλέπεις πώς είναι, ε? Δεν το πιστεύω πως θα φύγεις. Δεν το πιστεύω. Ούτε κι εγώ το πιστεύω πως θα φύγω, πως δεν θα είμαι πια μαζί σας, πως δεν θα ξέρω πως είστε. Δεν θα είμαι κοντά αν χρειάζεστε κάτι, που δεν θα σας βλέπω. Δεν ξέρω, αχ Θεέ μου, Μπρούνο μου, την ημέρα του γάμου σου. Θα είμαι τόσο λυπημένη που δεν θα μπορώ να είμαι εδώ. Κι εγώ θα είμαι λυπημένος. Θα παντρεύομαι με λάθος γυναίκα. Σαν καλή αλεπού που είναι, έλα εδώ να σου δείξω πώς λειτουργεί αυτό. Κοίτα. Βλέπεις? Α, βγαίνω στο μόνιτορ. Ναι, βγαίνεις. Κοίτα, βλέπεις? Φοβερό. Βλέπεις πώς κινείται? Ναι. Έλα, φόρεσε το. Όπως μου είπες? Ναι, όπως σου είπα, κάτω από το πουκάμισο. Ναι, ναι. Και το μικρόφωνο κάτω από το κουμπί. Γεια σου. Γεια σου. Τι συμβαίνει? Καρμέλο? Καταλίνα, ξέρω πως περνάς τις χειρότερες στιγμές της ζωής σου. Αλλά πρέπει κι εγώ να σου πω κάτι για τον Ρικάρντο. Που δυστυχώς δεν μπορώ πια να το κρατάω μέσα μου. Μη με τρομάζεις, Καρμέλο. Πες μου τι έγινε πάλι. Ο Ρικάρντο έκανε κάτι πολύ τρομερό. Τρομερό. Για το Θεό, τι έκανε? Κοίτα, για όλο το δράμα που έζησε, που ζει η Μελίτα, ευθύνεται μόνο αυτός. Μα γιατί? Όλη τη δυστυχία της αυτή η κοπέλα την οφείλησε αυτόν. Στον άνθρωπο που ήταν φίλος της. Μα πώς? Γιατί αυτός ήταν που την κορόιδευε από την αρχή, Καταλίνα. Τι εννοείς? Ο Ρικάρντο είναι ο συνεργός στη δολοφονία του συμβολιογράφου Αρμεντάρης. Όχι. Ελπίζω έτσι που αρχίσαμε να πρόλαβα να πάρουν το αεροπλάνο η Μπερνάρντο και ο Τσιτσίλο. Αυτή που ήταν πολύ άσχημα ήταν η Μελίτα. Κοίτα, Μαρίνα, αυτό τον τόνο το ξέρω καλά και ξέρω γιατί θέλεις να μου μιλήσεις. Αλλά εγώ δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Α, δεν θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό, ε? Κάποιο λόγο.
Τάχεις που δεν θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό γιατί με στενοχωρεί και με κάνει χάλια. Και αφού σε στενοχωρεί, πότε σκοπεύεις να βάλεις μια για πάντα ένα τέλος σε αυτή την τρέλα με την Άντια και να πας τρέχοντας να βρεις τη Μελίτα? Δεν θα πάω να τη βρω. Α, όχι. Όχι. Είναι προφανές πως αγαπάει το Ρικάρντο. Μα ποιο Ρικάρντο και αηδίες. Καλά δεν ξέρεις πως ήταν ο Ρικάρντο που την έστειλε στη φυλακή. Τι λες τώρα? Ο Ρικάρντο και η γυναίκα του συμβολαιογράφου ήταν αυτοί που έστειλαν τον δύστιχο τον Αρμεντάρης στον άλλο κόσμο. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή η καημένη πρέπει να αντιμετωπίζει μόνη της τους δολοφόνους. Ποβερίνα. Που είναι ποιος? Αυτός που με πήρε και μου είπε πως θα έρθει μαζί σου. Και εμένα με πήρε κάποιος, αλλά από ό,τι βλέπεις δεν ήρθε κανείς. Τι κάνεις εδώ? Περιμένατε κάποιον? Τι θέλεις εσύ εδώ? Ο Ρικάρντο, συνεργός στη δολοφονία του Αρμεντάρης. Μα πώς, γιατί? Δεν ξέρω, για τα λεφτά, από φιλοδοξία, από τρέλα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Καταλίνα, είχα ανάγκη να σου το πω αυτό. Καλά, καλά έκανες, Καρμέλο. Όμως τώρα, φοβάμαι. Γιατί? Γιατί ο Ρικάρντο είναι απερπισμένος και πήγε μόνος του και έβαλε το κεφάλι του στο στόμα του λύκου. Δεν ξέρω τι να σου πω, Καρμέλο, όλα... όλα αυτά που έγιναν είναι... Εμπρός. Καταλίνα. Είμαι ο Μπρούνο Μοράβια. Γεια σου, Μπρούνο. Πώς είσαι? Καταλίνα, πρέπει να μάθω πού είναι η Μελίτα. Είναι σημαντικό. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Γιατί? Γιατί έμαθα ότι θα πάει να συναντηθεί με τους δολοφόνους του συμβολαιογράφου. Ξέρω πως θα γίνουν στις 4, αλλά δεν ξέρω πού. Όχι, ούτε κι εγώ. Μισό λεπτό. Είναι ο Μπρούνο Μοράβια και λέει ότι η Μελίτα θα συναντηθεί με τον Ρικάρντο και την Καρίνα. Ξέρεις εσύ πού? Ναι, νομίζω πως ναι. Γιατί ξαφνικά